Κύριε Μπαλάνε, δεν ξέρω αν είναι από χόμπι, αν είναι από πάθος. Εν πάση περιπτώσει, εσείς συγκεντρώνετε στην Ελλάδα τις περισσότερες μαρτυρίες από τέτοιες περιπτώσεις. Πόσες είναι αυτές οι μαρτυρίες? Στην Ελλάδα υπάρχει περίπου ίδια συχνότητα εμφανίσεων που υπάρχει και στο εξωτερικό. Εγώ τουλάχιστον έχω συγκεντρώσει πάνω από 2.000 εμφανίσεις. Είναι τόσες πολλές. 2.000 και λίγες είναι. Είδαν υπτάμενο δίσκο. Δεν προλαβαίνω πια να τις κάνω όσο στο αρχείο. Πάρα πολλές. Τώρα, φωτογραφικά ντοκουμέντα. Φωτογραφικά ντοκουμέντα είναι πάρα πολύ λίγα, μετρούνται στα δάχτυλα των δύο χεριών. Είναι πολύ ελάχιστα. Δηλαδή, λιγότερες από 10 φωτογραφίες σε ελληνικό χώρο. Ναι, τουλάχιστον σημαντικές. Των δύο νέων, οι φωτογραφίες. Αυτές από ό,τι είδα φαίνονται πάρα πολύ καλές και πρέπει να είναι ίσως οι καλύτερες από όσες έχουν δει μέχρι σήμερα. Είναι και έγχρωμες. Είναι οι μοναδικές έγχρωμες που έχω δει μέχρι στιγμής. Οι καλύτερες. Τώρα, νομίζω ότι σύμφωνα με όσα έχω διαβάσει και από μερικά πράγματα που έχετε πει και έχετε γράψει, νομίζω ότι κάποιοι άλλοι Έλληνες έχουν ακόμα στενότερες επαφές με εξωγήινους. Καλά, έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις από προσγειώσεις, επαφές από πολύ κοντά. Όλες αυτές οι μαρτυρίες συγκεντρώνονται λίγο πολύ από εσάς. Και εσείς ασφαλώς δεν έχετε τα μέσα, δεν έχετε τα χρήματα. Και γιατί να ξοδεύετε στο κάτω-κάτω για όλα αυτή, για μια τεκμηρίωση αυτών των μαρτυριών? Και φυσικό είναι κάποιος και πολλοί ίσως να τα αμφισβητούν όλα αυτά τα πράγματα. Και ρωτώ, τι γίνεται με τους Έλληνες επιστήμονες και τι γίνεται στο εξωτερικό? Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε και δεν γίνονται και πολλά πράγματα. Στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ οργανωμένοι. Μόνο μια οργάνωση που ξέρω, ιδιωτική οργάνωση, η Starlight International, νομίζω, έχει ξοδέψει $1 εκατομμύριο σε όργανα. Στην Ελλάδα ήταν κάτι ιδέα βέβαια, κάτι τέτοιο. Επίσης κρατικές υπηρεσίες ξέρω ότι συγκεντρώνουν στοιχεία, αλλά αυτά είναι απόρριτα, δεν φτάνουν ποτέ στα χέρια μας. Οι Έλληνες επιστήμονες ασχολούνται κυρίως σαν άτομα. Σαν ομάδα δεν έχουν οργανωθεί. Ακόμη και από αυτή την εκπομπή, τα πρόσωπα και πράγματα, αν και δεν έχουν αρνηθεί ότι υπάρχει πρόβλημα, δέχονται ότι υπάρχει πρόβλημα UFOs, εντούτοις δεν έχουν κάνει καμία οργανωμένη προσπάθεια έρευνης. Η μόνη προσπάθεια έχει γίνει από ιδιώτες που δεν έχουν μέσα αρκετά για να προχωρήσουν.